Καλό απόγευμα και καλό μήνα. Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών της Βορείου Ελλάδος, του ΦΛΑΣ από τη Δυτική Μακεδονία, του ΔΙΟΝ και του ΣΕΝΤΕΡ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η εκπομπή βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη και από την τηλεόραση του ΔΙΟΝ. Σήμερα στην ατζέντα υψηλά τα θέματα πάλι της πανδημίας. Θα εστιάσουμε στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Γνωστά τα επεισόδια και τόσα κατεγράφησα στη Σταυρούπολη. Είχαμε επεισόδια και στον Εύωσμο. Θα μας ενημερώσει η συνάδελφος η Δήμητρα η Μακρή, όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις και τη βλέπουμε αμέσως να την καλησπερίσω. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα και από μένα. Να καλησπερίσω τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο του ΦΛΑΣ στην Κοζάνη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλό μήνα, Θόδωρε. Καλό μήνα. Και τον Νίκο τον Σπιτσέρη που βρίσκεται στην Καβάλα στο στούντιο του ΣΕΔΕΡ. Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Ωραία. Πάω μέσα στη Δήμητρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ που έχουμε από το χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τι έγινε στον Εύωσμο. Βεβαίως. Είναι για δεύτερη μέρα συνεχίστηκαν το πρωί, αλλά εκτονώθηκε πλέον η κατάσταση στον Εύωσμο. Πήραν τη σκητάλη από τη Σταυρούπολη, στο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Μια ομάδα ατόμων, η οποία συγκεντρώθηκε το πρωί έξω από το σχολικό συγκρότημα, έστησε οδοφράγματα και έβαλε φωτιά σε κάδους. Οι συγκεντρωμένοι κινούνταν συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα προς το σχολείο, προς την είσοδο του σχολείου. Εκτόξευαν διάφορα αντικείμενα, κυρίως προς το μέρος των δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, τα οποία βρίσκονταν φυσικά σε κοντινή απόσταση προκειμένου να καλύψουν τα γεγονότα. Ένα τμήμα των συγκεντρωμένων, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα φυσικά τα πρόσωπά τους, κινήθηκαν πρώτα σε οδούς γύρω από το σχολείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το ΕΠΑΛ των Αμπελοκήπων, όπου δημιουργίες των ΜΑΤ απέτρεψαν την προσέγγιση τους, ενώ χωρίστηκαν μετά σε μικρότερες ομάδες με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης. Εκεί όμως διοικητές της αστυνομίας ακολούθησαν και τους εμπόδισαν. Φυσικά να πούμε ότι από την ελληνική αστυνομία έχουμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση με 38 προσαγωγές και ανηλίκων και εξωσχολικών και ανθρώπων του σχολείου. Και επίσης, πλέον η κατάσταση εκτονώθηκε και έχει πάει ο καθένας στο χώρο του. Απλώς να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τακτών Μακεδονίας Θράκης εξέδωσε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία και με αφορμή τον προεπιλεκτισμό συναδέλφου που κάλυπτε τα γεγονότα στο ΕΠΑΛ Ευόσμο από μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης, αλλά και τις επιθέσεις σε συνεργεία τηλεοπτικών σταθμών, επαναλαμβάνει ότι επίθεση εναντίον δημοσιογράφων ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον του δικαιώματος των πολιτών στην ενημέρωση. Επίσης, η ΣΥΕΜΘ καταδικάζει κάθε απόπειρα να παρεμποδιστεί το δημοσιογραφικό έργο και τονίζει για μια ακόμη φορά ότι στις αρχές της η προστασία των εργαζομένων και στην ενημέρωση είναι καθήκον τους αυτό. Η απειλή συλλεκτική η σωματική βία εναντίον δημοσιογράφων και η απόπειρα τρομοκράτησής τους δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά και οι υπεύθυνοι για αυτά θα πρέπει να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, ήταν η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΕΜΘ. Μάλιστα. Ωραία, είδαμε και τα σχετικά πλάνα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο βίντεο. Έχουμε κάποιο βίντεο. Ενημερώστε τον παρακαλώ από το κοντρόλ. Είδαμε τα πλάνα, άρα δεν μένουμε στο θέμα. Να πάρω όμως το σχόλιο από τον Μιχάλη και από τον Νίκο. Η Ένωση Συνταχτών μίλησε για επίθεση στους δημοσιογράφους και καταδικάζει βεβαίως όλα αυτά. Αλλά εμείς πρέπει να πούμε ότι είχαμε και επίθεση στη δημοκρατία με τόσα ιδιαίτερα διαδραματίστηκαν στη Σταυρούπολη, που πρέπει να μας προβληματίσει άπαντες. Και τα κόμματα, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία. Βέβαια, η κοινωνία ανταποκρίθηκε, κινητοποιήθηκε. Είχαμε μεγάλη συγκέντρωση στη Σταυρούπολη, η οποία την αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μιχάλη, το πρώτο σχόλιο σου για τα όσα εξελίσσονται στον χώρο της εκπαίδευσης. Δυστυχώς, το Δωρή, δεν πάει καλά η κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης. Με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να πω, διότι χθες που βρισκόμουν στην Αθήνα ήταν ανάστατος ο εκπαιδευτικός κλάδος, η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ. Διότι όταν έχεις μια Υπουργό Παιδείας να καταθέτει αγωγή κατά των εκπαιδευτικών, πώς να αντιδράσουν ακόμα. Εγώ θα πω ότι ναι, οι μαθητές και αυτοί όλοι που τα δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν αντίδραση, δημιουργούν κάποιες καταστάσεις. Ναι, σωστό. Ποιος πρέπει να βάζει τάξη σε αυτές τις διαδικασίες? Του Υπουργείου Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, λοιπόν, αντί να κάτσει, να συζητήσει, να βρει λύσεις στα προβλήματα, να κάνει κάποιες ενέργειες για να σταματήσουν όλα αυτά, τι κάνει? Κάνει μηνύσεις και αγωγές στους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση. Αν είναι δυνατόν, είναι πρωτοφανές στα ιστορικά, στα πολιτικά ιστορικά της χώρας, Υπουργός Παιδείας να καταθέτει αγωγή κατά εκπαιδευτικών, κατά της ΔΟΕ, κατά της ΟΛΜΕ, για την αξιολόγηση. Για μια αξιολόγηση, το Δωρή, που ουσιαστικά κάνει κάποιες ενέργειες που δεν είναι αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς. Ναι, πράγματι, η αξιολόγηση και εγώ που έχω μελετήσει διαδικασία,
είναι στραγωμένη Κεραμέως κατά την κυρία Κεραμέως όπως τη θέλει αυτή. Γιατί η κυρία Κεραμέως δεν είναι εκπαιδευτικός, είναι νομικός. Έτσι λοιπόν προσφεύγει στη δικαιοσύνη για αυτό το ζήτημα και έχει δημιουργήσει τεράστιο προβληματισμό στην εκπαίδευση και φυσικά βάζει φυτίλια. Τι θα γίνει λοιπόν και στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη, και αύριο μεθαύριο θα έχουμε και άλλα τέτοια επεισόδια, διότι όταν έχει ένα ανεύθυνο Υπουργείο Παιδείας, μια ανεύθυνη υπουργό η οποία δημιουργεί. Καταστάσει εκ των ουκάνευ, αντί για διάλογο, αντί για συζήτηση, αντί να βάλει τα πράγματα στη θέση του σαν σωστός θεσμικός φορέας, κάθεται και τι κάνει, αγωγές και μηνύσεις. Λες και είμαστε, λες και μοιράζουμε οικόπεδα, λες και μοιράζουμε χωράδια, λες και έχουμε οικονομικές εκκρεμότητες. Όχι, αυτό το πράγμα είναι ανευθυνότητα και αυτή η πολιτική απόφαση της κυρίας Κεραμέως να κάνει αγωγή στους εκπαιδευτικούς βαραίνει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να βάλει στη θέση την κυρία Κεραμέως ή να την αποπέμψει από το Υπουργείο Παιδείας. Τέρμα πια αυτή η πολιτική συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Κεραμέως, η οποία έχει δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα στην εκπαίδευση και θα οδηγήσει σε πραγματικό αδιέξοδο. Να ξεχωρίσουμε ότι στη Σταυρούπολη αυτό που έγινε δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αρνητικά συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Ήταν μια ξεκάθαρη ενέργεια, νεοναζί που θέλουν να βάλουν κατά της εκπαίδευσης που είναι φως, γνώση και δημοκρατία και κατά του πολιτεύματος και όλων εμάς που παρακολουθήσαμε αυτά τα τρομακτικά πράγματα. Το ξεχωρίζουμε. Νίκος Πιτσέρης, σχόλιο. Ναι, άλλο το ένα. Νίκος Πιτσέρης. Απλά θέλω να πω ότι οι ακροδεξιοί που επιτέθηκαν εναντίον των δημοσιογράφων προφανώς είναι καταδικαστέοι, αλλά δεν ξαστόχησαν. Διότι η δημοσιογραφία και η ενημέρωση είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν έκαναν λάθος, χτύπησαν τους δημοσιογράφους, χτύπησαν το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση. Και σε αυτό το ζήτημα ήταν απολύτως συνεπείς με τα όσα πρεσβεύουν. Εγώ έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Καταρχάς να ξεχωρίσουμε φυσικά ότι οτιδήποτε αφορά την πολιτική την τακτική της κυρίας Κεραμέως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπαίνει στη ζυγαριά με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη, αλλά να πω το εξής. Δεν είναι προφανώς σύμπτωση το γεγονός ότι μπορεί σε όλη τη χώρα η Χρυσή Αυγή να είχε δυνάμεις, προφανώς και στην Καβάλα είχε δυνάμεις, αλλά τέτοιου είδους συμπτώματα, τέτοιες συμπεριφορές ακόμη δεν έχουμε δει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν γίνει πιο έντονα επεισόδια τότε, βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω ότι στην Καβάλα μπορεί η Χρυσή Αυγή να είχε μεγαλώσει σε ψήφους, αλλά δεν είχαν συμβεί επεισόδια επί Χρυσής Αυγής. Είναι γεγονός αυτό. Και ίσως αυτό παίζει ένα ρόλο σε αυτή την αναβίωση αυτών των φασιστικών πρακτικών. Μάλιστα. Τώρα, στις κι άλλων αυτών είχαμε μια θετική κίνηση, να πω κυρίες και κύριοι, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τη βράβευσή του για τη Συμφωνία των Πρεσπών μαζί με τον Ζόραν Ζάεφ συγκεντρώνεται πάντα ένα χρηματικό ποσό. Συγκεντρώθηκε λοιπόν ένα χρηματικό ποσό, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα μας πει η κυρία Μακρύ πού το διαθέτει, αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία, Μιχάλη. Λοιπόν, σ' ακούμε. Δήμητρα. Ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να προσφέρει, να χορηγήσει τα ποσά από τις βραβεύσεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών σε 6 ΑΕΗ της χώρας. Είναι έστειλε επιστολή στους 6 προέδρους των πανεπιστημιακών τμήματων της χώρας, συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμήματων, στην οποία επιστολή τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραχωρήσει ως δωρεά για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας το ποσό που έχει συγκεντρωθεί από τις τιμητικές του βραβεύσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την επιθυμία να δώσει το ποσό των 6.000 ευρώ σε κάθε ένα τμήμα μέσω ενός λογαριασμού έρευνας του κάθε πανεπιστημίου, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την ετήσια βράβευση της καλύτερης διπλωματικής εργασίας με ένα ενδεικτικό βραβείο των 1.000 ευρώ ανά έτος. Οι διαδικασίες κρίσης ως προς την καλύτερη διπλωματική εργασία και το αν θα είναι προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή, σαφώς θα είναι στην απόλυτη ευθύνη του κάθε τμήματος. Και μάλιστα λέει ότι είναι κάποιος, θα προτείνει ο ίδιος να είναι κάποια σχετική διαδικασία, κάποια σχετική έρευνα.
που να αφορά δηλαδή είτε την προαγωγή της ειρήνης, είτε της δημοκρατίας, είτε φυσικά της περιβαλλοντικής συνεργασίας, ουσιαστικά να προάγει την ίδια την κίνηση που έκανε με τον Ζόραν Ζάεφ, επιλύοντας αυτό το χρόνιο πρόβλημα με την γείτονα χώρα, υπογράφοντας μαζί με τον Ζόραν Ζάεφ την Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Έχουμε αναφέρει ποια είναι τα πανεπιστήμια, έτσι? Δεν τα έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, όλα συναφή και τα έξι. Εδώ θα μου επιτρέψετε το σχόλιο. Ότι ενώ η σημερινή κυβέρνηση κλείνει πανεπιστημιακά τμήματα, ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια και πολύ περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία, αυτά που είχαν δρομολογηθεί, και με τη βάση του 10 περιορίζει τους εισακταίους, είδαμε ότι περίπου 40.000 παιδιά μείναν έξω. Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός έρχεται και ενισχύει με αυτή του τη χορηγία συγκεκριμένα περιφερειακά περισσότερο πανεπιστήμια και τμήματα τα οποία έχουν εξωστρέφεια και συμβάλλουν και στη συνεργασία μεταξύ των λαών. Θετική κίνηση και τη σχολιάζουμε. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, Νίκο, γι' αυτό. Όχι, προφανώς εξαιρετικό συμβολισμό, εξαιρετική κίνηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απλά με την ευκαιρία να αναφέρω την άποψη ενός καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών. Μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή το όνομά του, ο οποίος είπε το εξής. Εάν η κυβέρνηση είχε πάρει την απόφαση απλά να μειώσει τους εισακταίους, αλλά είχε μία στόχευση να στηρίξει την περιφέρεια, θα μείωνε εισακταίους ή θα έκλεινε τμήματα στο κέντρο. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μία επιλογή η οποία γιγαντώνει τα πανεπιστήμια του κέντρου και αφήνει ή οθεί τα πανεπιστήμια της περιφέρειας να μαραζώσουν ή να κλείσουν, όχι για λόγους ακαδημαϊκούς, απλά για λόγους καθαρά πολιτικής επιλογής. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Νίκο για το σχόλιο και την Δήμητρα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως να συνδεθούμε με την Κοζάνη, όπου εκεί στα γραφεία της περιφέρειας, στη ζώνη ενεργού πολιοδομίας όπου βρίσκονται αυτά τα γραφεία, βρίσκεται κλιμάκιο και από την Ευρώπη αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση για τα θέματα της απολιγνητοποίησης. Υπάρχει και μια κινητοποίηση και αντιδράσεις φορέων και κατοίκων. Βαγγέλη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από την Κοζάνη, από την ΖΕΠ. Είναι η περιοχή στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της περιφέρειας. Εδώ που είναι σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη που ανέφερε στο Δωρή, έχουμε λοιπόν την επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, η κυρία Φερέιρα, συνοδευόμενη από τον κύριο Μουσουρούλη, που είναι συντονιστής του για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, και με τον πληρωτή υπουργό ανέξω, τον κύριο Παπαθανάση, βρίσκονται στην περιοχή. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν με περιοχές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και την ώρα αυτή είναι σε εξέλιξη σύσκεψη στην περιφέρεια, αντικείμενο της βεβαίως η απολιγνητοποίηση, η μετάβαση στη μεταλιγνίτη εποχή, ίσως το σημαντικότερο θέμα, το ίσως υπερβολή, το σημαντικότερο θέμα της περιφέρειάς μας για το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι πριν από περίπου μισή ώρα, όταν και έφτασε στον χώρο της συνέλευσης η Επίτροπος με τον Υπουργό και τον Συντονιστή, υπήρχε μια υποδοχή. Είχε προετοιμαστεί μια υποδοχή. Συνδικάτα, τρόπους φορέων και από πολίτες, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την δρομολογούμενη απολιγνητοποίηση με τον τρόπο που αυτή γίνεται. Ακούστηκαν συνθήματα, ζητήθηκε από την Επίτροπο να υπάρχει μια συνάντηση, δεν έγινε δεκτό το αίτημα αυτό και την ώρα αυτή έχουν αποχωρήσει. Να πούμε ότι το παρόν στην κινητοποίηση αυτή έδωσαν εκπρόσωποι των ενεργειακών συνδικάτων της περιοχής, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, είδα εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν εκπρόσωποι από την αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, από τους Συνδυασμούς Ανατροπή Δημιουργία, από τη Λαϊκή Συσπήρωση και άλλους, και βεβαίως αρκετοί πολίτες. Αρκετές δεκάδες οι πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή, στο σημείο, έκαναν την κινητοποίηση του συμβολικά και στη συνέχεια, Θοδωρή, αποχώρησαν. Μάλιστα, είδαμε και στα πλάνα την κυρία Φερέιρα κατά την είσοδό της στις εγκαταστάσεις της περιφέρειας. Έχουμε κάποιο βίντεο να δείξουμε πέρα από τα πλάνα που δείξαμε, Βαγγέλη, με τις διαμαρτυρίες.
Ναι. Ενδιαφέρον να δούμε το βίντεο αυτό και γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τα συνθήματα και στη συνέχεια μπορούμε να πούμε και τα όσα είπε η κυρία Φερέιρα, προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις για την διαδικασία απολυντοποίησης, για το ποιος παίρνει τις αποφάσεις και γιατί. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι τις αντιδράσεις και μετά να μας πει ο Βαγγέλης τα όσα είπε η κυρία Φερέιρα, τα οποία κρίνονται σημαντικά. Πούμε ότι οι αντιδράσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απολυνητοποίηση, έχουν να κάνουν και με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Ακριβώς, είναι ο συνδυασμός των εξελίξεων αυτών, ο οποίος προκαλεί τις αντιδράσεις. Τώρα, να πάμε στα όσα είπε η κυρία Φερέιρα και το πρωί, που είχε διατοπικές συναντήσεις με εκπροσώπους της ΔΕΗ, επισκέφθηκε εργοστάσια στο Ελληνικό Κέντρο και αλλού. Βεβαίως, είχε συνάντηση και με εκπροσώπους ενεργειακών συνδικάτων που τους εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με την διαδικασία απολυντοποίησης με τον τρόπο που γίνεται. Η κυρία Φερέιρα, καταρχήν, για την διαδικασία είπε: δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μένουμε σε ένα καράβι που βυθίζεται. Αυτή ήταν η δίκησή της για την αναγκαιότητα της απολυτοποίησης. Από την άλλη, προχώρησε σε δύο κινήσεις συνεργασίων που πραγματοποιούν στην κυβέρνηση. Βαγγέλη, μισό λεπτό λιγάκι. Δεν ακούγεσαι. Υπάρχει κάποιο θέμα με τον ήχο σου? Παρακολουθούμε καλύτερα. Ναι, ναι. Για πανέλαβε τι είπε η κυρία Φερέιρα. Την ρώτησαν από τα ελληνικά συνδικάτα για το για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πίεση χρόνου και γίνονται τόσο βιαστικά οι κινήσεις. Είπε ότι ο αποκλειστικός υπεύθυνος του χρονοδιαγράμματος είναι η ελληνική κυβέρνηση και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιος άλλος διεθνής φορέας. Αυτό είπε η κυρία Φερέιρα. Δεύτερον, για το ερώτημα για το αν θα βρεθούν οι πόροι για να γίνει η μετάβαση με ομαλό τρόπο και χωρίς απόλυση στην περιοχή, μιας και ήδη καταγράφονται χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, η κυρία Φερέιρα είπε ότι υπάρχουν οι πόροι, αυτό που απομένει είναι να μας παρουσιάσουν κάποιο σχέδιο της απορρόφησής τους. Μάλιστα. Πολύ συγκεκριμένη και νομίζω βγάζει και ειδήσεις. Και δεν θα μπορούσε εξάλλου να κάνει και διαφορετική δήλωση όταν ξέρουμε ότι ο δικός χάρτης για την απανθρακοποίηση δεν είναι μόνο απολιγνητοποίηση. Ο λιγνίτης είναι ένα μείγμα του άνθρακα, υπάρχει το φυσικό αέριο και άλλα ορυκτά καύσιμα. Για την απανθρακοποίηση ο δικός χάρτης μιλάει για 2050. Η Πολωνία και άλλες χώρες θα πάνε μέχρι τότε, η Γερμανία μέχρι το 38, η οποία συνεχίζει και φτιάχνει και νέα εργοστάσια και προσφάτως εγκαινιάζει, και μόνο η Ελλάδα κλείνει τα λιγνητικά της εργοστάσια. Στην αρχή είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης για το 28, τώρα το κατέβασε στο 25 και στο 23. Αυτό νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό η κυρία Φερέιρα. Τώρα, επίσης είδηση είναι το τύπο ότι να μας παρουσιάσετε ένα σχέδιο. Ακριβώς. Μα εμείς εδώ και ένα χρόνο και ενάμιση ακούμε για σχέδιο. Ακόμα και τώρα μέσα στην αίθουσα για σχέδιο μιλούν για την ανάγκη το να υλοποιηθεί, το να οριστικοποιηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστήσω θερμά τον Βαγγέλη. Ό,τι νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν χρειαστεί ξανασυνδεόμαστε για να μας το μεταφέρει, αν έχει ολοκληρωθεί και η σύσκεψη που γίνεται στα γραφεία της Περιφέρειας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Χθες νομίζω το θέμα το συζητήσαμε εκτενώς και με νοσοκομιακούς γιατρούς και με πολιτικούς κτλ. Σήμερα θα εστιάσουμε στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, τι γίνεται εκεί με τα παιδιά που συνεχώς αυξάνονται τα κρούσματα και κλείνουν τάξεις. Να δούμε την Δήμητρα την Μακρή, όπου θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και τον Νίκο το Σπιτσέρη, τι πληροφορίες υπάρχουν από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θυμίζω ότι ημέρα με την ημέρα, όλο και περισσότερες περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα μπαίνουν στο κόκκινο. Δήμητρα, ξεκινάω με σένα. Θα δωρεί ότι από τις 7 νομούς Κεντρικής Μακεδονίας ή 6 εκτός από τις Αίρες δηλαδή είναι στο κόκκινο όπως σήμερα το πρωί, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 5 εκτός από σοβαρούς λόγους υγείας και ή εργασίας που μπορεί κάποιος να μετακινηθεί και φυσικά δεν επιτρέπεται να ακούγεται μουσική σε όλη την, σε όλα στους χώρους εστίασης. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΔ, γιατί αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο όλων. Οι περισσότερες από τις ΜΕΘ που λειτουργούν, γιατί και αυτό έχει σημασία στη Θεσσαλονίκη, είναι κοντά στην πληρότητα. Δηλαδή από τις 15 που έχει το ΑΧΕΠΑ, το οποίο εφημέρευε και χθες το βράδυ, και ΝΕΣ είναι οι δύο. Δηλαδή έχουμε γύρω στο 90%, παραπάνω από το 90%, κάτι το οποίο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία όπως είπαμε και εδώ στην εκπομπή, Θόδωρε, καλύπτουν και τις ανάγκες της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ασθενείς της Θεσσαλονίκης που μπαίνουν στα νοσοκομεία για να νοσηλευτούν και χρειάζεται να νοσηλευτούν και στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Όπως άκουσα το μεσημέρι να λέει και ένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης, είναι μεν δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι διαχειρίσιμη προς το παρόν. Να ευχηθούμε να είναι διαχειρίσιμη. Τώρα με τις τάξεις έχουμε κάτι νεότερο. Με τις τάξεις στη Θεσσαλονίκη δεν έχω κάτι νεότερο. Εκεί έχουμε μείνει στα Σαββατοπύχαμε. Υπάρχουν βέβαια παιδιά τα οποία νοσούν σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι νοσούσαν τις προηγούμενες φορές. Ωραία. Θα δούμε και το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει κάτι ο Νίκος. Κάτι που έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα παιδιά εκεί. Τι γίνεται τα κρούσματα στα σχολεία μας, Νίκο? Εδώ έχουμε στην Καβάλα ένα βρεφογυμπιακό σταθμό που έκλεισε γιατί παρουσιάστηκε ένα κρούσμα θετικό, αλλά αυτό το κρούσμα ήταν σε εμβολιασμένη υπάλληλο η οποία εργάζεται στα μαγειρία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι το πόστο η εργασία της υπαλλήλου τέτοιο που υποχρέωσε το Δήμο Καβάλα σε συνεργασία φυσικά με τον ΕΟΔΗ να αποφασίσει το κλείσιμο του βρεφογυμπιακού σταθμού για 10 μέρες. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του βρεφονιπιακού σταθμού έκαναν τεστ, δεν είναι θετικοί, αλλά ο βρεφονιπιακός σταθμός έκλεισε για το φόβο των Ιουδαίων. Το κλείσιμο αυτό δείχνει ότι και τα όσα ακούστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, ότι για παράδειγμα ας πούμε σε άλλη βαθμίδα, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, ότι θα κλείνει μια τάξη μόνο όταν συμπληρώνεται το 50+1, μπορεί να υπόθηκε ενδεχομένως για να καταδείξει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να λειτουργήσει κανονικά η εκπαίδευση και είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοιες συνθήκες απλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Εδώ, για παράδειγμα, στο βρεφονιπιακό σταθμό, μία εμβολιασμένη υπάλληλος που εργάζεται στα μαγειρία ήταν αρκετή. Δεν θα περιμένουν στις τάξεις το 50+1, Θόδωρε. Είναι βέβαιο ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Απλά η συνέχιση της λειτουργίας ενός τμήματος αντικειμενικά καθίσταται αδύνατη. Όχι με το 50, με το 20 και με το 25%. Αυτό εκτιμώ και αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Έχω και την πληροφόρηση ότι σε πολλές των περιπτώσεων όταν βρίσκεται ένα κρούσμα σε μία τάξη, πολλοί από τους γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και αρνητικά να είναι στο τεστ που είναι κάνουν, αυτό. Δεν τα στέλνουν στο ότι σχολείο. Δηλαδή μπορεί εσύ να παίρνεις μια απόφαση και να λες ότι 50+1 και ποιος σου είπε εσένα ότι οι γονείς θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε μια τόσο βεβαρημένη κατάσταση. Ναι. Για να δούμε το ρεπορτάζ κυρίες και κύριοι και θα επανέλθουμε. Κλειστός θα παραμείνει ο δεύτερος και έκτος βρεφονιπιακός σταθμός επί της οδού Εκάβης έως και τις 11 Οκτωβρίου λόγω 2 κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο κοινωνικής αλληλεγγύης Φιλίμων Ξουλόγη, το θετικό κρούσμα εντοπίστηκε σε μαγείρισα του βρεφονιπιακού σταθμού με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα έκτακτα μέτρα προστασίας.
Είχαμε ένα κρούσμα σε εργαζόμενο και επειδή αυτός ο εργαζόμενος έτυχε να είναι μάγειρας, ο κανονισμός μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την πολιτική προστασία, μας είπαν ότι πρέπει να σταματήσουν όλα τα παιδάκια για 14 μέρες. Οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν βέβαια εμβολιασμένοι. Όταν άρχισαν τα συμπτώματα, έκανε ένα rapid test και βγήκε αρνητικό, αλλά την επόμενη μέρα, σε δεύτερο rapid test που έκανε, βγήκε θετική, έκανε και μοριακό και βγήκε θετική και η πολιτική προστασία μας είπε εφόσον είναι μαγείρισε και πιθανόν το φαγητό που σερβίρει να μπορεί να μεταδώσει τον ιό, πρέπει όλα τα παιδάκια για προληπτικούς λόγους να μείνουν στο σπίτι για 14 μέρες. Σχετικά με το προσωπικό, όσοι είναι εμβολιασμένοι μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στη βάση τους έπειτα από διενέργεια rapid test, ενώ οι ανεμβολίαστοι υπάλληλοι, εφόσον το επιλέξουν, μπορούν να παραμείνουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, ενώ όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν και πάλι στη βάση τους θα πρέπει να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο. Το προσωπικό, όσοι είναι εμβολιασμένοι, γυρίζουν πίσω αφού κάνουν rapid test και οι ανεμβολίαστοι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν για 10 μέρες στο σπίτι τους, εκτός αν κάνουν μοριακά τεστ και επιστρέψουν. Που αυτό θα γίνει, δηλαδή όλοι θέλουν να είναι στις δουλειές τους, γιατί πρέπει και αυτός ο παιδικός ήδη άρχισε, γίνεται γενική απολύμανση, για να είμαστε 100% σίγουροι όταν 11 του Οκτώβρη ανοίξει πάλι για τα παιδιά για να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Οι εμβολιασμένοι κατευθείαν κάνανε rapid test, αυτή είναι η οδηγία. Με την επόμενη μέρα κάνανε rapid test και πηγαίνουν στο προπονητικό για να τον απολυμπάνουν. Έχουν το δικαίωμα να μείνουν σε καραντίνα, δηλαδή να μείνουν στο σπίτι χωρίς να βγαίνουν έξω για 10 μέρες ή διαφορετικά κάνουν τεστ και έχουν τη δυνατότητα να πάνε. Αυτό είπε η πολιτική προστασία, έτσι. Λοιπόν, αυτά είδαμε εκτενές ρεπορτάζ από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στην Καβάλα. Στη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον παιδίατρο, τον κύριο Μητσιάκο, έτσι ώστε να μας δώσει τις γνώσεις του, αλλά και πολύτιμες συμβουλές, τι πρέπει να πράξουμε και τι πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης με τα παιδιά μας. Τώρα, να επιστρέψουμε στον χώρο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού αλλά και στην πολιτική επικαιρότητα. Να δούμε ένα βίντεο που αφορά τη ΔΕΗ και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Κατρινή. Βλέπουμε το βίντεο και επιστρέφουμε. We are doing this because there are hydro. Sorry. No. This is not just for so. No. This is not just for so. There are very hard rocks. Βάβλο, καλωσορίζετε στην περιοχή μας, σε μια περιοχή πολύπαθη. Έχει αποφασίσει η ελληνική πολιτεία να τα μετατρέψει σε αφαίρετα νεκροταφεία, αδιαφορώντας πλήρως για την ενέργεια και τα κοινωνικά, κάτι που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα, που οι ελληνικές μονάδες ήταν αυτές που κρατήσανε το σύστημα. Στο βωμό της πράσινης ενέργειας που αποφασίσαμε, η χώρα μας είναι λιγότερο ή περισσότερο χρονοβόρο στο να φτιαχτεί. And we would like to have your support in deadline in European Union about monies that government and Greece needed in order to this plan to take. Yeah, but you have enough money to do transition, okay. Provided. Είναι όμως αρκετά τα χρήματα που έχετε για να κάνετε τη μετάβαση. We have enough money. You have enough money. You think so? Έχουμε αρκετά χρήματα. Έχετε αρκετά χρήματα. But you need more money. Νομίζετε, λέει ο κύριος. Βεβαίως, λέει η κυρία. Αλλά περισσότερα χρήματα για να κάνετε τι? Tell me what is your proposal. Πείτε μου τι προτείνετε δηλαδή. Είδαμε λοιπόν την επίσκεψη της κυρίας Φερέρα, της Επιτρόπου που είναι για τις μεταρρυθμίσεις και για τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Τα ενεργειακά απασχολούν όχι μόνο την Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, που είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας και με το κλείσιμο των λιγνητών μπαίνει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια η περιοχή. Αφορά όμως όλη τη χώρα και για την τσέπη, για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Έτσι θα ανοίξουμε τη συζήτηση με τον κύριο Κατρίνη, τον οποίο τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παραμένει μαζί μας ο Νίκος Σπιτσέρης από το στούντιό μας στην Καβάλα και το Σέντερ και ο Μιχάλης Αγραφιώτης από το στούντιο του Φλάς στη Δυτική Μακεδονία. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας? Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος για την κυρία Φερέρα, τα όσα υπόθησαν. Είπε, λέει,
της κυβέρνησης θέμα είναι πότε θα κάνει την απόσταση και την απολιγνητοποίηση. Άλλος είναι ο οδικός χάρτης σε επίπεδο Ευρώπης. Αλλά λέει για τη μετάβαση υπάρχουν χρήματα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κατρίνη? Κοιτάξτε, το θέμα της απολιγνητοποίησης έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την περιφέρεια βεβαίως Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό εντάσσεται σε μια λογική πράσινης μετάβασης και πιο καθαρής ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις επί του θέματος, ιδιαίτερα από τον κλάδο της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Όλο αυτό όμως τώρα συνδυαζόμενο όσα έγιναν στην ΤΕΗ το τελευταίο διάστημα, που από την από success story σε εισαγωγικά του ΔΕΔΙΕ φτάνουμε σε μία αύξηση του κεφαλαίου του ΔΕΗ. Τελικά χάνεται το πλειοψηφικό πακέτο του δημοσίου σε μια κρίσιμη συγκυρία που για τους συμπολίτες μας τους ενδιαφέρει και το ζουν στο πετσί τους, η αύξηση του κόστους ενέργειας, η οποία από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει και δεν θα είναι παραδοτικό φαινόμενο όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της κυβέρνησης. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον, δύσκολο για τους καταναλωτές, για τους συμπολίτες μας. Και παραμένει, και νομίζω ότι έχει ήδη γίνει διεξάγεται εισαγγελική έρευνα, το θέμα το κατά πόσο κάποιοι μπορεί πιθανόν να είχαν προνομιακή ενημέρωση, γιατί όλος τυχαίως πριν από την αύξηση του κεφαλαίου υπήρχε μια κατρακύλα της πτώσης της ΔΕΗ και ταυτόχρονα κάποιοι φρόντισαν να ξεφορτωθούν τις μετοχές σε καλύτερες τιμές από τις οποίες βρίσκεται σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι προκαλούν ένα περίεργο κλίμα στην όλη υπόθεση ΔΕΗ και σε κάθε περίπτωση η ιστορία της απολιγνητοποίησης επισκιάζεται από μια ευνηδιαστική, θα έλεγα, απόφαση της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπα πριν, γεννά πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες και τους καταναλωτές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι κατά πόσο θα μπορούν να μετριαστούν οι αυξήσεις ή να ελεγχθούν οι ίδιες αυξήσεις από τη στιγμή που πρακτικά χάνεται ο έλεγχος της επιχείρησης από το δημόσιο. Δεν μπορώ να μην δώσω το λόγο στον Μιχάλη τον Αγραφιώτη και τη Δυτική Μακεδονία να θέσει το ερώτημα στον κύριο Κατρίνη, αφού τα θέματα της ενέργειας εκεί πλέον εστιάζονται. Μιχάλη. Εσείς, κύριε Κατρίνη, εκπροσωπείτε τον προοδευτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ και θα ήθελα να σας πω ότι τη Δυτική Μακεδονία την επισκέφθηκε η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τα θέματα αυτά και προς τιμήν της και τιμή μας βέβαια μας επισκέφθηκε. Δεν μας επισκέφθηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργοί σημαντικοί της κυβέρνησης, εδώ και δύο χρόνια που έχουν πει ότι θα ξεκινήσει η απολιγνητοποίηση, δεν μας επισκέφθηκαν. Εσείς πολιτικά πώς το κρίνετε αυτό? Εάν ήσασταν κυβέρνηση, δεν θα πραγματοποιούσε ο αρμόδιος υπουργός μια επίσκεψη στην περιοχή μας? Θεωρείτε ότι είναι αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό το γεγονός? Θεωρώ ότι είναι ακατανόητη αυτή η στάση της κυβέρνησης από τη στιγμή που η ίδια τουλάχιστον προς τα έξω λέει ότι είναι ένα project το οποίο θα είναι υποφελία της τοπικής κοινωνίας, θα δημιουργήσει καινούριες θέσεις εργασίας, θα είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο και υποφελές για την ευρύτερη περιοχή. Αν δεν έρχονται ο Υπουργός Ανάπτυξης και αρμόδιοι υπουργοί, όχι μόνο για να υποστηρίξουν την άποψή τους, αλλά για να διαβουλευτούν με την τοπική κοινωνία, με τους φορείς, να υπάρχει μια συζήτηση που θα οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι προφανές ότι καλλιεργείται εύλογα μια ανησυχία. Και μια ανησυχία η οποία φτάνει στο σημείο της αμφισβήτησης του κατά πόσον όλη αυτή η προσπάθεια τελικά θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες και κοινωνικές και περιβαλλοντικές και οικονομικές την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και το λέω αυτό γιατί κατά τα άλλα τα στελέχη της κυβέρνησης είναι λαλίστατα και φροντίζουν πολλές φορές να λένε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ισχύουν σε μια προσπάθεια καλλιέργειας εντυπώσεων. Να επισκέπτονται διάφορες περιοχές, διάφορα project, θυμίζω το ελληνικό και άλλες ανάλογες καταστάσεις. Άρα, πραγματικά προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα στελέχη τα κυβερνητικά δεν έχουν επισκεφθεί την περιοχή ώστε να μιλήσουν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα έργα τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Ο Νίκος ο Σπιτσέρης από την Καβάλα, αν θέλει να θέσει ένα ερώτημα στον κύριο Κατρίνη. Νίκο. Κύριε Κατρίνη, όλοι είναι σίγουρα σε κάθε περίπτωση υπέρ της απανθρακοποίησης. Το ερώτημα είναι το εξής. Η κυβέρνηση έλαβε μία απόφαση να επισπεύσει την απολιγνητοποίηση, προφανώς προτάσσοντας το γεγονός ότι μια ψυχή που είναι αυγίας βγει μια ώρα αρχίτερα. Εσείς, ως κίνημα αλλαγής, τι πιστεύετε, είναι όριμες συνθήκες να γίνει η απολιγνητοποίηση τώρα ή θα ήταν πιο χρήσιμο, πιο φρόνιμο, πιο σωστό να γίνει σε έφθετο χρόνο μέχρι ότου υπάρχουν συνθήκες για μια πιο ομαλή μετάβαση?
Κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε πάντα υπόψη τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, τις γενικότερες οδηγίες και κατευθύνσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, την τάση για ενέργεια που είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη. Άρα πρέπει στην ατζέντα, για να είμαστε ειλικρινείς, να μπει το θέμα της απολιγνητοποίησης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο, ξέρετε, δεν θα μεταθέτει απλά το ζήτημα στο δίνεκες του χρόνου, αλλά θα δίνει συγκεκριμένες λύσεις και σαφείς απαντήσεις. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, το είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, υπάρχουν και για λόγους ενεργειακής αυτονομίας και για λόγους εθνικής ασφαλείας, υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, ιδιαίτερα από το κομμάτι της μεταποίησης και βιομηχανίας, του κατά πόσο η χώρα θα μπορεί να είναι ενεργειακά αυτάρκης χωρίς την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μία συζήτηση, όμως η κατεύθυνση ότι θα πρέπει να πάμε σε μία οικονομία που η ενέργειά της θα είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη, γιατί ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και οι συνέπειες είναι ορατές και εμείς δυστυχώς στην Ηλία και όχι μόνο τη ζήσαμε φέτος πάλι με τις πυρκαγιές, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, ελπίζω να μην τη ζήσουμε με πλημμύρες και ανάλογα φαινόμενα που ακούγεται και πιθανολογείται ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα ως συνέπεια των πυρκαγιών και θα προκαλέσουν και άλλες φυσικές καταστροφές. Άρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά να μην κάνουμε και βιαστικές κινήσεις μόνο και μόνο επικοινωνιακά για να υποστηρίξουμε ένα δήθεν περιβαλλοντικό προφίλ τη στιγμή που δεν έχει προετοιμαστεί και η κοινωνία και η οικονομία των περιοχών που θα δουν αυτήν την αλλαγή να γίνεται για το επόμενο βήμα. Εμείς θέλουμε περιβαλλοντικά ουδέτερη οικονομία και ανάπτυξη, αλλά πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στον πολίτη και βεβαίως στις θέσεις εργασίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά αντίβαρα και αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία δεν θα διαταράξουν τοπική κοινωνία και οικονομία και δεν θα δημιουργήσουν συνθήκες κρίσης, πόσο μάλλον μετά από την πανδημική κρίση που ζούμε σχεδόν 1,5 χρόνο. Κύριε Κατρίνη, επιτρέψτε μου. Άρα, κύριε Κατρίνη, διαφωνείτε με το timing που επέλεξε η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συζήτηση είναι όριμη και πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα για το θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης, κομμάτι της οποίας είναι και απολιγνητοποίηση του ενεργειακού παράγοντα. Όμως, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε χρονοδιάγραμμα και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιάσει στην Βουλή πριν από κάποιους μήνες, το οποίο όμως δεν ξέρω κατά πόσον υλοποιείται ή πόσο θα κουμπώσει με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως με ευκολία λέει η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί περαιτέρω, ώστε να δούμε πότε μπορεί να γίνει, πότε είναι συμφέρον για τη χώρα να γίνει και επαναλαμβάνω το κατά πόσον οι τοπικές κοινωνίες όλη αυτή τη μετάβαση που θα γίνει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα την βιώσουν με το μικρότερο δυνατό κόστος κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό. Κύριε Κατρίνη, επιτρέψτε μου λιγάκι. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε, να πάμε σε κλιματική ουδετερότητα από άνθρακα μέχρι το 50. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό δεν είναι η οδηγία? Νομίζω ότι αυτό είναι και μονόδρομος αυτό, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε. Μονόδρομος. Να θέσω το ερώτημά μου. Η κλιματική κρίση για να αντιμετωπιστεί πρέπει να πάμε λοιπόν σε ουδετερότητα από άνθρακα. Άνθρακα δεν έχει μόνο ο λιγνητής, είναι όλα τα ορυκτά καύσιμα, είναι και το αέριο, είναι και το πετρέλαιο. Εκεί δεν γίνεται καμιά κουβέντα. Δεύτερον, κλιματική κρίση χωρίς κλιματική δικαιοσύνη μπορεί να υπάρξει? Πείτε μου ποια είναι η δικαιοσύνη στη Δυτική Μακεδονία. Δεύτερον, ποια είναι η δικαιοσύνη στους πολίτες που μας παρακολουθούν, διότι αν οι πολίτες δεν συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτό τον οδικό χάρτη, να έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, να κάνουν χρήση όλων αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να τις στηρίξουν, θα τους έχουμε στα βουνά να φωνάζουν και στα λαγκάδια επίσης να φωνάζουν. Εδώ το πράγμα είναι λάθος. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά. Γιατί έτσι όπως εξελίσσεται, σας μεταφέρω την άποψη σχεδόν όλων. Η Δυτική Μακεδονία βγαίνει έξω από το χάρτη, έξω από το χάρτη. Αυτή τη στιγμή παθαίνει ένα σοκ. Ήδη καταγράφει πάνω από 3.500 ανέργους. Συρρήκνωση του ΑΕΠ, αστιφιλία, φεύγει ο κόσμος. Γιατί δεν πάμε σε μία προσέγγιση απανθρακοποίησης και αυτό που είναι να πετύχουμε στον περιβαλλοντικό στόχο, να κόψουμε και από το λιγνίτη, να κόψουμε και από το αέριο, να κόψουμε και από το πετρέλαιο? Γιατί δεν το κάνουμε? Και ανταυτού τι κάνουμε? Εισάγουμε ενέργεια ηλεκτρική από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία από πολύ βρώμικο λιγνίτη. Που εμείς τον αναπνέουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είναι δίπλα μας. Ειδικά η Δυτική Μακεδονία είναι 10 χιλιόμετρα από τη Φλόρινα το εργοστάσιο. Πώς θα πείσουμε έτσι τους πολίτες?
Αυτό είναι το ερώτημα. Εντάξει. Και αν συμφωνείτε εσείς, αν πρέπει μέσα στο μείγμα καυσίμου να παραμείνει έστω με ένα ποσοστό ο λιγνίτης, κάτι που πολλές φωνές στον χώρο του κοινάλ το λένε, έτσι. Το έχουμε ακούσει και από πολλούς άλλους συναδέλφους σας. Θα σας πω κάτι. Εσείς θέτετε πολύ εύλογα ερωτήματα και ενστάσεις σε σχέση και με το χρόνο και με το μείγμα της πολιτικής που ακολουθείτε στην κατεύθυνση της απολιγνητοποίησης που όλοι συμφωνούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει η κυβέρνηση λέει μέχρι το 28. Βέβαια αυτά είναι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο να πείθει την τοπική κοινωνία ότι όποια αλλαγή θα γίνει, το παραλαμβάνω, χωρίς κοινωνικές ανατροπές, χωρίς οικονομικές ανακατατάξεις και χωρίς να γίνονται τα φαινόμενα που και εσείς πριν από λίγο περιγράψατε, το να μετακομίζει ο κόσμος, να κάνει εσωτερική μετανάστευση και να έχει περαιτέρω προβλήματα από αυτά που είχε στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω ότι από το κομμάτι της μεταποίησης και βιομηχανίας υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για την ταχύτητα μετάβασης στη νέα πραγματικότητα, εάν και εφόσον το σχέδιο αυτό ολοκληρωθεί. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πάμε σε μια περιβαλλοντικά ουδέτερη κατάσταση όσον αφορά το μείγμα ενέργειας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βιαστικά, δεν μπορεί να γίνει ευθυνδιαστικά, δεν μπορεί να γίνει ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο θέμα της Δυτικής Μακεδονίας, ούτε θέμα της Δυτικής Ελλάδος που πολιτεύομαι εγώ, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορούμε στο όνομα δίθεν στόχων ή επικοινωνικών τακτικισμών να θυσιάζεται μια ολόκληρη περιοχή, η οικονομία μιας περιοχής ή η άμυνα μιας περιοχής. Γι' αυτό λέω δεν είναι τυχαίο όπως ο κ. Αγραφείο ότι ως πρόταση, ως επόμενη μέρα και να ακούσουν και τις αντιδράσεις και να δούνε για ποιο λόγο οι κάτοικοι δεν πείθονται. Αντιδράσεις οι οποίες δεν είναι μεμονωμένες, αλλά από ό,τι δύναμα να γνωρίζω είναι... Έχουμε ένα προβληματάκι μάλλον με τη σύνδεση με τον κύριο Κατρίνη, με το Skype. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Κατρίνης. Να δούμε το σχέδιο που δεν θα ανατρέπει την καθημερινότητα για τη ζωή των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι τελευταίο τον κύριο Κατρίνη. Έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις, έχουμε και τα σωκωματικά του κοινάλ για την Προεδρία. Πώς εξελίσσονται και τα πράγματα, να το θέσω εγώ το ερώτημα και δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να θέσει κάτι ακόμη για να τα απαντήσει συνολικά ο κύριος Κατρίνης, γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Νίκο. Εγώ να ρωτήσω μόνο. Να μην ρωτήσουμε προβοκατόρικα τώρα τον κύριο Κατρίνη ποιον από τους τέσσερις θα υποστηρίξει. Προφανώς δεν θα απαντήσει, αλλά εμείς ρωτάμε. Εγώ να ρωτήσω αν το κοινάλ μπορεί να πιάσει ποσοστά 20-25% αν αλλάξει τη ηγεσία. Εντάξει, αυτό είναι το ευκταίο και το επιθυμητό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική συζήτηση, να υπάρχει μια ξεκάθαρη ατζέντα στους Έλληνες πολίτες σε σχέση με το ποια θέματα προτεραιοποιούμε και αναρχούμε, και νομίζω ότι η διαδικασία που μεθαύριο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα επικυρωθεί ο δικός χάρτης προς τις εκλογές ηγεσίας και στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής προσφέρεται για να γίνει αυτή η συζήτηση, να γίνει μια πολιτική συζήτηση, να βάλουν πάνω τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, ο οποίος αισθάνεται ότι με τη σημερινή κυβέρνηση διευρύνονται οι ανισότητες και περιθωριοποιείται και ο ίδιος, ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να εκφραστεί από μια παράταξη που μπορεί να πιάνει το σφιγμό της μεσαίας τάξης, αλλά να στηρίζει και τους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται σήμερα μη προνομιούχοι, και βεβαίως σε μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική πρόταση, η οποία δεν θα λέει ότι όλα ρυθμίζονται από την αγορά και την ελεύθερη οικονομία, αλλά θα δίνει σημαντικό ρόλο στις δημόσιες πολιτικές και τις κρατικές παρεμβάσεις, στον βαθμό βεβαίως που αυτό δεν μπορεί να αλλοιώσει μια ελεύθερη οικονομία, η οποία όμως πρέπει να έχει κανόνες και πρέπει να, οι πολιτικές να γίνονται προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Αυτό που δεν θεωρούμε ότι κάνει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία προφασιζόμενη την κρίση παίρνει αποφάσεις και υλοποιεί πολιτικές οι οποίες πάντα είναι υπέρ της καρτελοποίησης αγοράς μικρών και ισχυρών σχημάτων και οδηγούν και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ουσιαστικά σε αφανισμό, αφού τους έχουν αποκλείσει από το σπόρο Ταμείο Ανάκαμψης και Αντιρρευστότητων Τραπεζών, και τους εργαζόμενους σε δυσκολότερες θέσεις εργασίας. Αυτά τα θέματα πρέπει να ανοίξουν στις διαδικασίες που ξεκινούν από μεθαύριο εν ώψη εκλογής ηγεσίας και συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, και πιστεύω ότι μια πολιτικοποίηση της διαδικασίας θα είναι αφορμή και να συμμετάσχουν χιλιάδες πολίτες στη διαδικασία της εκλογής, αλλά και να γυρίσουν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής
οι ψηφοφόροι και οι πολίτες που παραδοσιακά το εμπιστεύτηκαν και το στρίξαν για πάρα πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι αυτός είναι κοινός στόχος και των τεσσάρων υποψηφίων και όλων όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία στελέχη του κινήματος αλλαγής, και νομίζω ότι αυτό θα επικρατήσει άρα μια πολιτικοποίηση της διαδικασίας. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις και το προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθεί το κίνημα αλλαγής την επόμενη μέρα. Ένα τελευταίο ερώτημα, ως συνέχεια των όσων ρώτησαν οι συνάδελφοι, κύριε Κατρίνη. Έχουμε τέσσερις υποψηφίους, γιατί έχουμε τέσσερις μερικώς διαφορετικές προτάσεις, ή έχουμε τέσσερις υποψηφίους με ίδια πρόταση, αλλά μόνο θα διαφέρουν τα πρόσωπα? Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί στην πορεία. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό όλη αυτή η διαδικασία να αφορμή να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος, να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, πιθανόν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό είναι το μεγαλείο της εσωτερικής δημοκρατίας και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αυτό το έχουμε κατοχυρώσει πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και μέσα από σκληρές εσωκομματικές συγκρούσεις. Πάντα κατοχυρώμε δημοκρατία και διαφορετική άποψη. Άρα το επόμενο διάστημα θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διατυπωθούν αυτές οι απόψεις, γιατί θα πρέπει πλέον όχι οι τέσσερις υποψήφοι, αλλά οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία να κρίνουν και να τοποθετηθούν ανάλογα και το ποια θα πρέπει να είναι η πορεία από εδώ και πέρα, η πολιτική του κινήματος αλλαγής. Το ορθό δεν θα ήταν να καταθέσουν πρώτα οι υποψήφοι την πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή και μετά να περιδιαβαίνουν την Ελλάδα? Τι λένε όταν πάνε στην Ελλάδα? Όταν κάνουν περιοδίες, τι λένε στον κόσμο εκεί πέρα? Καταθέτουν την πρότασή τους, την οποία εσείς τώρα θα την ακούσετε στην Κεντρική Επιτροπή? Ούτως ή άλλως, επισήμως η διαδικασία προεκλογική για την εκλογή ηγεσίας θα ξεκινήσει από μεθαύριο. Και από τις 15 Οκτωβρίου, από όσο δύναμη γνωρίζω την εισήγηση, είναι και τελική ημερομηνία υποβολής των υποσχεθείων με τις απαραίτητες υπογραφές. Άρα, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Θα είναι και αφορμή για να μπορέσει ο κόσμος να μπει πάλι δυναμικά σε αυτό που λέμε πολιτική καθημερινότητα. Ωραία, και θα έχουμε την ευκαιρία και αυτές τις προτάσεις να τις αναδείξουμε και να τις σχολιάσουμε και να τις συζητήσουμε. Και τότε πιθανόν, Μιχάλη και Νίκο, να μπορέσει ο κύριος Κατρίνης να πει ποιον επιλέγει από τους τέσσερις. Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Έχουμε στη διάθεσή μας μόλις 8 με 10 λεπτά να μπορέσουμε να δώσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να τα αναδείξουμε όλα. Επιλέξαμε για το τέλος της εκπομπής δύο σημαντικά θέματα. Το ένα αφορά την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το πολύτιμο αγαθό που περίμεναν οι άνθρωποι επί χρόνια, το φυσικό αέριο. Νίκος Πιτσέρης θα μας δώσει ακριβώς πώς έχει ο χάρτης εκεί. Και από τη Δυτική Μακεδονία, ο Γιάννης Νεβεσιώτης, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλήμια. Είναι μια περιοχή του Δήμου Κοζάνης, όπου εκεί οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θόδωρε, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα περισσότερων από 10.000 συμπολίτες μας. Αφορά στην πρώην δημοτική ενότητα της Ελλήμιας, στα μεγάλα χωριά του Κρόκου, της Άνω Κόμης, της Κάτω Κόμης, της Κεσαριάς και όλων των περιοχών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα, το οποίο εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστό, με συνέπεια φυσικά η μεγαλύτερη ηλικία να μην μπορούν να εισπράξουν τις συντάξεις τους και να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι με τις δουλειές τους, διότι υπάρχουν εκεί αγροτικές επιχειρήσεις και πρέπει όλοι αυτοί να επισκέπτονται, μπορούν, δεν μπορούν, την πόλη της Κοζάνης. Μιλήσαμε λοιπόν με την πρόεδρο της κοινότητας του Κρόκου, όπως και με τον πρόεδρο της κοινότητας της Άνω Κόμης. Έχουν κάνει ένα ψήφισμα, ζητάνε από τον Δήμο να μεριμνήσει γι' αυτό, διότι ο ανάδοχος, ο οποίος ανέλαβε την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει οικονομικά και τώρα πλέον τα προσωπικά δεδομένα, οι φάκελοι, οι συντάξεις και όλα όσα χρειάζονται οι άνθρωποι για την καθημερινότητά τους βρίσκονται πολλές φορές σε κοινή θέα και σε κίνδυνο. Ωραία. Να δούμε το ρεπορτάζ. Νίκο, περιμένατε τόσα χρόνια το αέριο. Περίμενε λίγο ακόμη να δούμε το ρεπορτάζ
μεταλλτά στην περιοχή εκεί της Ελλήνας και επιστρέψουμε στην Καβάλα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μεγάλη αναστάτωση και πλήρης αντίθεση των κατοίκων της περιοχής του Κρόκου αναφορικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην περιοχή. Περισσότεροι από 4 με 5.000 κάτοικοι εξυπηρετούνται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς να είναι υπερήλικες και να μην μπορούν να μετακινηθούν στην Κοζάνη για να εξυπηρετηθούν. Το χειδρομείο να μείνει εδώ. Δεν μπορούμε να πάμε στην Κοζάνη. Είμαστε ανάπηροι, είμαστε γέροι, παππούδες, γιαγιές. Εδώ το ταχυδρομείο. Εδώ. Τα ίδια. Εδώ. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά τα χρόνια που έχουμε. Να πάμε στην Κοζάνη δεν μπορούμε τα χρόνια που έχουμε. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα. Ότι έχουμε 4.000 κόσμου εδώ, έρχονται ξένοι άνθρωποι και έχουμε ένα ταχυδρομείο με 4.000 να μην εξυπηρετεί τον κόσμο. Πού να πάει 4.000 του κόσμου να πάει στην Κοζάνη, για ποιο θέμα. Πόσοι συνταξιούχοι πληρώνονται, παράδειγμα, εδώ. Υπογραφές υπάρχουν, τα αυτά υπάρχουν. Τα στοιχεία υπάρχουν. Επιτρέπεται να πάνε στην Κοζάνη τώρα να πληρώνονται ανάπηρος άνθρωπος. Σχετικά με το ταχυδρομείο, δεν έπρεπε άποψη του λαού γενικά, δεν έπρεπε να φύγει από εδώ. Είναι 5.000 λαός το χωριό μας, συν τα χωριά προς τα κάτω που εξυπηρετούνταν και τα λοιπά. Είναι 10.000 λαός. Η κάθε γριά και ο κάθε παππούς περιμένει από τον ξενιτεμένο, από την Αυστραλία, από το ανθρώπου στο εξωτερικό, μια είδηση, πώς είναι, την υγεία του, έτσι αλλιώς, είναι δυνατόν. Κοιτάξτε το χάλι μέσα που είναι η αλληλογραφία. Θα κοπεί το ρεύμα, θα κοπούν όλα. Δεν μοιράζουν τα ρεύματα, ούτε τα τηλέφωνα στα σπίτια, τα ειδοποιητήρια, δεν τα παίρνουμε. Πώς θα γίνει να πάω να πληρώσω εγώ. Και αν είναι κάτι επίγον, δηλαδή, πώς φτάνει στα χέρια σας. Πού να, δεν πειράζει, ας πεθάνουμε, τι είναι επίγον. Τι να πούμε άλλο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι ντροπή και κρίμα. Να κλείσει αυτό το ταχυδρομείο. Ήταν κόσμημα και εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Βλέπετε υποβάθμιση, σχέδιο υποβάθμισης της περιοχής. Πρέπει να το ξανασκεφτούν οι αρμόδιοι για να το οργανώσουν να επαναλειτουργήσει. Παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό που έκαναν να μας πάρουν το ταχυδρομείο. Το ταχυδρομείο αυτό που είχαμε εδώ δεν εξυπηρετούσε μόνο το χωριό μας. Εξυπηρετούσε και τα διπλανά χωριά. Και πρέπει να έρθει. Εγώ βλέπεις τώρα δεν μπορώ να περπατήσω. Μπορώ να πάω στην Κοζάνη να πάρω τη σύνταξή μου. Δεν μπορώ. Γι' αυτό πρέπει το ταχυδρομείο να έρθει όσο είναι πιο γρήγορα να έρθει στον τόπο του. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Το παλιό εκεί του ταχυδρομείου πληρώναμε και το ρεύμα, πληρώναμε και έπαιρναμε και τα λεφτά και ήμασταν μια χαρά και είναι ήσυχα. Καλά είναι και εδώ, αλλά εδώ είναι και του καπί εδώ με τα καφέδια. Ταυτότητες δεν είναι, ξαναπεί, θέλει και ταυτότητες, καλά είναι να ανοίξει πάλι ένα, είμαι στη μεγάλη ηλικία, δεν μπορούμε να παίρνουμε και στην Κοζάνη. Ουσιαστικά έχει κλείσει το ταχυδρομείο, έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο περίπου, ανέλαβε πράκτορας να την όλη λειτουργία του, αλλά ωστόσο και το πρακτορείο έχει κλείσει και αυτό για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσαν να το λειτουργήσουν. Άρα βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση αγροτικής διανομής. Μάλιστα. Είναι ένα φαινόμενο που σχεδόν υπάρχει παντού, Γιάννη. Η αποψήλωση δομών στην Ήπεθρο, εδώ μιλάμε, κλείνουν τράπεζες σε πόλεις των 20 και 30.000 κατοίκων. Δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα. Έχουμε παρόμοιες εικόνες, Νίκο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Κάτι που είδαμε τώρα στην Κοζάνη, σε προάστιο της Κοζάνης ουσιαστικά, τον Κρόκο. Παρόμοιες εικόνες έχουμε παντού. Παλιά κεφαλοχώρια, όπως για παράδειγμα οι Κρινίδες στην Καβάλα. Ολόκληρη η νότια θάσος με πολύ σημαντικά τουριστικά θέρετρα μένουν χωρίς τραπεζικό κατάστημα. Ουσιαστικά, τι λέμε στους μεγαλύτερους σε ηλικία, βρείτε τρόπο να συνεννοηθείτε μέσω e-banking. Αυτό δεν είναι απολύτως εύκολο για ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι από 70-75 χρόνια. Για πολλούς είναι δύσκολο ακόμη και σε μικρότερες ηλικίες. Και φυσικά ένας τέτοιος σχεδιασμός, όπως υλοποιείται και εδώ είναι ζήτημα timing, υλοποιείται έτσι ώστε δεν μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Δημιουργούνται τεράστια ζητήματα.
Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα, αυτό για το φυσικό αέριο το οποίο ξεκινάει το δίκτυο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα λέγαμε καλώς το και ας άργησε, αλλά άργησε πολύ. Διότι εδώ μιλάμε για πανθρακοποίηση, Θόδωρε, όπως λέγαμε προηγουμένως. Στην απανθρακοποίηση συμπεριλαμβάνεται και το φυσικό αέριο που είναι και αυτό... θεωρείται ότι είναι ορυκτό καύσιμο. Το θέμα είναι το εξής, ότι έστω και έτσι, έστω και αργά, για περίπου 25 χρόνια οι άνθρωποι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι καταναλωτές, θα έχουν το δικαίωμα σε πρόσβαση σε φυσικό αέριο, που σε αυτή τη συγκυρία βεβαίως φαίνεται να ακριβένει κατά πολύ. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να εξομαλυνθούν οι τιμές. Άλλωστε, το φυσικό αέριο δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη. Υπολογίζουμε ότι από 3 έως 5 και σε εμπειρικές περιπτώσεις και περισσότερα χρόνια θα χρειαστεί για να μπορούν να συνδεθούν τα περισσότερα σπίτια της και επιχειρήσεις της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Πριν να δούμε το βίντεο και σας αποχαιρετήσω, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Γιάννης. Ναι, Θόδωρε, είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι δημοτικών διαμερισμάτων, όπως για παράδειγμα της Κεσαριάς στην Κοζάνη, δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε ATM, διότι οι τράπεζες έχουν αποφασίσει ότι είναι ασύμφορη η τοποθέτηση της λειτουργίας ενός ATM σε ένα από τα μεγάλα χωριά της περιοχής. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, χρειάζεται πολλές φορές να κάνουν 30 και 40 χιλιόμετρα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ένα απλό ATM και να χρησιμοποιήσουν ακόμη και την κάρτα τους, κάτι το οποίο δυσχεραίνει και την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Πάμε λιγάκι να δούμε το βίντεο που έχουμε από την Καβάλα για το φυσικό αέριο και επανερχόμαστε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την δημόσια επιχείρηση δικτύων διανομής φυσικού αερίου, την ΔΕΔΑ, οι χάρτες επέκτασης του δικτύου σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα αλλά και Δράμα. Παράλληλα, έχουν ανοίξει και οι αιτήσεις για τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν τις βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά, τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στο φυσικό αέριο. Στην Καβάλα, σύμφωνα με τον χάρτη, το δίκτυο φυσικού αερίου θα ξεκινήσει από το Περιγιάλι και θα φτάσει μέχρι την Καλαμίτσα. Μάλιστα, όποιος επισκεφθεί την ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ θα βρει αναλυτικά όλους τους δρόμους όπου θα περάσει το μελλοντικό δίκτυο φυσικού αερίου, από ποιον κάθετο δρόμο θα ξεκινήσει και έως ποιον κάθετο δρόμο θα καταλήξει. Αποτελεί ένα πολύ κομβικό σημείο και έχει σημαίνοντα ρόλο στο έργο μας. Μπορεί η εταιρεία μας να εδρεύει στην Αθήνα, αλλά η καρδιά και η ψυχή της χτυπά στη Μακεδονία και τη Θράκη. Υλοποιείται σε αυτές τις περιοχές περίπου το 70% του επενδυτικού μας πλάνου, οπότε νιώθουμε κι εμείς σαν να χτυπάει η καρδιά της εταιρείας μας σε αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή από την Θράκη, από την πόλη της Ξάνθης, πριν 2 μήνες περίπου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός ο κύριος Κρέκας σήμαναν την εκκίνηση αυτού του μεγάλου έργου ανάπτυξη αγωγών σε όλη την Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός τα υπόλοιπα έργα που έχουμε εξαγγείλει, σκοπεύουμε με την συμπαράσταση του Υπουργού και του Πρωθυπουργού να υλοποιήσουμε άλλο ένα έργο κομβικής σημασίας, όπως είναι ο κάθετος άξονας που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οριστιάδα και θα ενσωματώνει όλες τις περιοχές τις μικρότερες πόλεις κατά μήκος των συνόρων της χώρας. Έτσι όπως η κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια κατάφερε πολύ πετυχημένα να θωρακίσει φυσικά την περιοχή του Εύρου, έτσι σκοπεύουμε και εμείς για τους ακρίτες μας να συμβάλλουμε στην ενεργειακή θωράκιση αυτών των περιοχών. Από την περιφέρεια της Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα ξεκινήσουν επίσης τα πρώτα πράσινα δίκτυα της ΔΕΔΑ. Σκοπεύουμε να αποτελέσουμε τον πρώτο διαχειριστή φυσικού αερίου στην Ελλάδα που θα προχωρήσει την αναβάθμιση των δικτύων του. Το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο σας το χρωστάμε από χθες. Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορέσαμε να έχουμε την ανάδειξή του, αλλά και πολύ περισσότερο τη συνομιλία με τον πρώην Δήμαρχο Κατερίνης και είναι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάββα Χιονίδη, ο οποίος επί δημαρχίας του οριματίστηκε να γίνει ένας ποδηλατόδρομος στην Κατερίνη. Εντάχθηκε αυτό το συγκεκριμένο έργο σε χρηματοδοτικό εργαλείο στο ΕΣΠΑ. Αλλά δυστυχώς τώρα μαθαίνουμε ότι απεντάσσεται. Μας δίνει η Δήμητρα η Μακρύ τις πληροφορίες και να ανοίξουμε την κουβέντα με τον κύριο Χιονίδη, τον οποίο ήδη το βλέπουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας, κύριε Βουλευτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή παρέα. Να είστε καλά. Δήμητρα. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν ένα έργο, ήταν ένας ποδηλατόδρομος, ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην Κατερίνη, το οποίο περιμένανε πώς και πώς οι ποδηλάτες της Κατερίνης, όπως ακριβώς περιμένουν όλοι οι ποδηλάτες, έτσι, σε όλες τις πόλεις να φτιαχτούν αυτοί οι ειδικοί δρόμοι για μας, για τους ποδηλάτες. Λοιπόν, ήταν ένα έργο το οποίο είχε εγκριθεί επί δημαρχίας του κυρίου Χιονίδη, είχε περάσει, ήταν, δηλαδή είχαν υποτεθεί ότι θα κατατεθούν και οι συγκεκριμένες μελέτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα έπαιρνε και την αντίστοιχες εγκρίσεις, θα προχωρούσε κανονικά στις αρχές του 2019. Πρόκειται να αρχίσει η κατασκευή του συγκεκριμένου δικτύου. Όμως φτάσαμε τώρα, 2021, και στο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκε ότι χάθηκαν οι προθεσμίες και τελικά δεν θα καταφέρει να... ότι το έργο τελικά πεντάχθηκε. Έτσι είναι, κύριε Χιονίδη? Είναι αλήθεια ότι είναι ένα σπουδαίο έργο, το οποίο Δυστυχώς, επιτρέψτε μου κύριε Χιονίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν έχουμε καλό ήχο. Κάτι γίνεται με τη σύνδεσή σας μέσω Skype. Πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο, γιατί δεν σας ακούμε. Για μιλήστε παρακαλώ. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Τώρα σας ακούμε, ακριβώς. Σας ακούμε τώρα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως, το έργο αυτό ήταν πλήρες όριμο, εγκεκριμένο, με προϋπολογισμό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα έδινε μεγάλη υπεραξία. Κύριε Βουλευτά, είχε ενταχθεί αυτό το έργο? Είχε ενταχθεί, μ' ακούτε? Είχε ενταχθεί το έργο? Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, βεβαίως. Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ενταγμένο, τα χρήματα είναι εκεί. Και γιατί απεντάσατε τώρα? Και, πέρα, και γιατί απεντάσατε τώρα? Δεν γνωρίζω ακριβώς την αιτία. Πάντως, εγώ δεν είμαι δήμαρχος εδώ και περίπου 2,5 χρόνια από τότε που γίνανε οι βουλευτικές εκλογές. Είμαι στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι είναι αυτό που έλειψε. Πιθανόν να χρειαζόταν κάτι συμπληρωματικό, κάποιες εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες. Πιθανόν. Το ζήτημα είναι ότι το έργο λυπούμαστε, αλλά τουλάχιστον αυτά τα λεφτά κάνονται. Και όταν κάνονται 3 εκατομμύρια στην εποχή μας, ένα όριμο έργο πλήρως μελετημένο, όπου μεγάλη βάση δώσαμε και στην κεντρική μελέτη που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τμήμα Αστικής Κινητικότητας, ναι. Θεωρούμε ότι είναι κρίμα, και κρίμα είναι γιατί αυτό το έργο πρέπει να γίνει πάση θυσία. Κάποιοι είναι οι προθεσμίες. Αυτό είναι από ό,τι ακούσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σαν να χάθηκαν οι προθεσμίες για να, που έπρεπε να τρέξουν. Συνέβη κάτι τέτοιο τελικά? Πραγματικά, οι προθεσμίες έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες τα έργα να προχωρήσουν, αλλά νομίζω ότι 2,5 χρόνια ήταν αρκετά για να μπορέσουν να προχωρήσει, εφόσον το θεωρεί κάποιος προτεραιότητα. Εξαρτάται τι βάζει προτεραιότητα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουν να τρέξουν τα έργα. Να φανταστείτε, είχαμε έργα της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά εγκεκριμένα άλλα στην τελική φάση έγκρισης, όπως παραδείγματος χάρη η πλήρης αναβάθμιση, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου, κάτι το οποίο ξεκινά τώρα, μετά από 2,5 χρόνια. Κύριε Χιονίδη, και όλα αυτά τα οποία χρειαζόταν. Παρακαλώ. Για να καταλάβει ο κόσμος. Το έργο, είπατε, εντάχθηκε. Και τώρα απεντάσετε. Γιατί απεντάχθηκε? Ναι. Μιλήσατε με τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας? Ο δήμαρχος το στηρίζει το έργο ή δεν το στηρίζει το έργο?
Διότι ένα έργο δεν απεντάσσεται έτσι. Για να απενταχθεί σημαίνει ότι παρήλθαν ημερομηνίες στην αξιολόγησή του, ήταν ελλειπή τα δικαιολογητικά και απεντάσσεται. Ή γίνεται αναμόρφωση του ΠΕΠ, προσέξτε τι θέλω να πω, ή γίνεται αναμόρφωση του ΠΕΠ και τότε αυτό το έργο δεν περιλαμβάνεται και περιλαμβάνεται κάτι άλλο. Αυτό είναι από τα ΣΒΑ, από τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αντράσει. Επομένως τα ΣΒΑ εγκρίθηκαν όπου εγκρίθηκαν πλήρες μελέτες για να εγκριθεί κάτι, καθώς και να έχει ολοκληρωμένο όλο το πλαίσιο των μελετών. Ξέρετε καλά από φαίνεται. Επομένως, έχει κάποιο χρόνο για να ξεκινήσει το έργο να δημοπρατηθεί για να προλάβει στο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Παρόλο που τρώμε δύο χρόνια επιπλέον μάχη, ίσως δεν ήταν αρκετά αυτά. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε και να δούμε μήπως τυχόν και μπορεί να σωθεί, τέλος πάντων, μήπως μπορεί να ενταχθεί. Πάντως, φαίνεται καταρχήν ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια μάλλον δεν θα μπορέσει να τα πάρει ο Δήμος Κατερίνης. Θα μιλήσω και με τον κύριο Κυπτικώστα και εγώ φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές να δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει κάτι ώστε να μπορέσει να σου πει είναι κάτι σημαντικό. Και νομίζω ότι είναι και καλό ρεπορτάζ να το δώσουμε συνέχεια, Δήμητρα, να επικοινωνήσεις με τη διαδικαστική αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και με τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι το ΕΣΠΑ, πρόεδρος του ΕΣΠΑ, είναι ο εκάστοτε περιφερειάρχης, δεν είναι θέμα χωρικής αντιπεριφερειάρχου κτλ. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, κύριε βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Είστε καλά και καλή επιτυχία. Δεν σας άκουσα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε επίπεδο κοινωνικού πλέον φαίνεται ότι ζούμε πολύ σημαντικές στιγμές, ιστορικές στιγμές, μετά την απόκτηση των Μπελαρά, αλλά και όλη την ενίσχυση που γίνεται σε ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι κάθε Έλληνας το νιώθει να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής και περισσότερο δυναμικός. Τώρα, ανοίγεται μια κουβέντα που δεν έχω χρόνο να την κάνουμε. Ήδη έχουμε υπερβεί κατά 5 με 10 λεπτά το χρόνο. Με χαρά να σας έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχουμε χρόνο να τα πούμε. Για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας. Να είστε καλά, κύριε Χιονίδη, και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν. Να χαιρετήσω τον Νίκο και την Δήμητρα. Μου τους πήρατε απότομα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον Νίκο και τη Δήμητρα, τους συναδέλφους και τους τεχνικούς αυτής εδώ της εκπομπής. Σε σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Περιβήκαμε και τον προκαθορισμένο χρόνο κατά 10 λεπτά. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Να ευχηθούμε ένα όμορφο μήνα και ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.